Ξέρουν τι κάνουν μετά. Μας αφήνουν στην ίδια τάξη. Γι' αυτό τη λειτουργία να μην την έχουμε δεύτερη. Αν μπορούσαμε να ξέρουμε σε κάθε λειτουργία τι υπέροχα πράγματα γίνονται που ενώνεται ο ουρανός με τη γη και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και μας επισκέπτεται. Και από εδώ και πέρα να νηστέψουμε όλοι και να κοινωνήσουμε όλοι τα Χριστούγεννα. Εγώ θα είμαι Σάββατα και Κυριακές, θα είμαι στη Σαρακίνα, όποιος θέλει να έρθει. Δεν έχετε δικαιολογία από πνευματικό. Υπάρχει πνευματικός και μάλιστα χαζούρης που σας αγαπάει πολύ. Οπότε το κάντε και ό,τι θέλετε και εντάξει, τι παράπονο μπορεί να έχετε μετά. Να βγάλουμε τις αμαρτίες μας, γιατί κανένας δεν ξέρει. Γερός Λεβέντης ήταν ο Θεόφιλος. Λεβέντης. Τσουκ τσουκ, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, πάει. Γι' αυτό να την έχουμε καθαρή την ψυχή μας. Πεντακάθαρη να την έχουμε. Τώρα, θα ήθελα λίγα να πω σήμερα. Το Ευαγγέλιο είναι τόσο ωραίο και λέει αυτό που σας είπα τώρα για τη Θεία Κοινωνία, για τη Θεία Λειτουργία. Κάποιος λέει, έκανε πλούσιος, έκανε ένα μεγάλο τραπέζι να ταΐσει και να ποτίσει και να κεράσει και να γλεντήσει με πολλούς. Και στην αρχή λέει, έστειλε προσκλήσεις. Ένας, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πόσους κάλεσε. Από αυτούς δεν πήγε κανένας και βρήκα, λέει, και ωραίες δικαιολογίες. Ο ένας πήρα, λέει, ένα χωράφι, θέλω να το δω. Ο άλλος πήρα πέντε ζευγάρια φόδια και θέλω να πάω να τα δοκιμάσω. Και ο άλλος, λέει, πήρα μια γυναίκα και θέλω να κάτσω με τη γυναίκα μου. Σωστά. Έχασε το δείπνο όμως. Και ο ένας και ο άλλος και ο άλλος. Και τσατίστηκε, λέει, ο άλλος. Και λέει, τώρα θα πάτε σε όλη την πόλη. Και όποιον βρείτε, λέει, θα τον φωνάξετε να έρθει να φάει μαζί μου. Και πήγα, λέει, και τους φώναξα. Και δεν γέμισε, λέει, ο τόπος. Υπήρχαν και άλλες θέσεις. Τώρα, λέει, θα πάτε έξω από την πόλη και θα φωνάξετε και αυτούς. Ποιους είχαν όμως έξω από την πόλη? Έχει σημασία ποιους είχαν έξω. Και ξέρετε, τότε οι πόλεις ήταν φραγμένες με κάστρα και είχαν πύλες, είχαν πόρτες που τις έλεγχαν στρατιώτες. Όποιος δικάζονταν και καταδικάζονταν τότε, δεν υπήρχε φυλακή να τον κλείσουν. Τον έδιωχναν έξω από την πόλη. Ούτε φαΐ, ούτε σπίτι, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Ό,τι έβριστε έξω, στα βουνά και στα λαγκάρια και στα χωράφια. Αυτούς, λέει, να πάνε φωνάξει. Και αυτούς, λέει, όχι να τους φωνάξετε μόνο, να τους αναγκάσετε. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν θα θέλουν να έρθουν. Άλλοι θα ντρέπονται και άλλοι θα είναι τσατισμένοι που τους έχουμε εκεί έξω. Αυτούς, λέει, θέλω να μου τους φέρετε όλους. Να, λοιπόν, ποιος είναι ο Χριστός μας? Αυτός που στο δείπνο Του μας θέλει όλους. Γι' αυτό σας είπα, και το δείπνο εδώ, ποιο είναι το δείπνο? Η Θεία Κοινωνία, η Βασιλεία των Ουρανών,
Το να είμαστε κοντά στον Χριστό, αυτό είναι το δίπλο του. Γι' αυτό λοιπόν να ακούμε την πρόσκληση του Θεού. Να ακούσουμε την πρόσκληση του Θεού που σε κάθε λειτουργία μας καλεί. Και εδώ, αλλά κυρίως άλλα μέρη που λειτουργούν κάθε μέρα μεγάλες ενορίες, κάθε μέρα καλεί ο Χριστός να πάμε να φάμε. Από τι, από τον Χριστό. Και ξέρετε κάτι, σε αυτό που σας δίνει ο Παπάς το σώμα και το αίμα, λένε οι πατέρες, δεν είναι ένα κομμάτι του Χριστού μικρό. Είναι πάντα ο ίδιος ο Χριστός ολόκληρος στον καθένα. Και θέλει να δει και θέλει να τον βάλουμε μέσα μας. Ιδιαίτερα τώρα στις μεγάλες τις γιορτές. Κάντε το, σας παρακαλώ. Όταν έγινα παπάς κατάλαβα πολύ, παρόλο το ότι τα είχα σπουδάσει στη θεολογία, όταν έγινα παπάς κατάλαβα πόσο πολύ Χριστός είναι η Θεία Κοινωνία και πόσο ουρανός και παράδεισος είναι η Θεία Λειτουργία. Και επειδή εμείς εδώ και ωραίους ναούς έχουμε και ζεστούς ναούς έχουμε και υπέροχους ψαλτάδες έχουμε και χαζό παπά έχουμε, δεν δικαιολογείστε λοιπόν να μην έρχεστε. Είναι το πρώτο που θα μας ζητήσει ο Θεός και θα πει όλα τα έχεις, δεν πήγαινες. Και δεν πήγαινες, τώρα πού να σε γνωρίσω εγώ, αφού δεν ήθελες να είσαι δικός μου. Ποιος θέλει να μας έχει μακριά από τον Χριστό και ποιος θέλει να μας έχει για πάντα κοντά του και στην άλλη τη ζωή, διαβολάτος. Μου λέει, έρχεται προχτές ένας υπέροχος άνθρωπος να εξομολογηθεί. Άντρας μου, 50 τόσο, 60 κάπου εκεί τον έκοψα. Έκλαψε. Του λέω, γιατί κλαις, μου λέει, παπά, πόσο πολύ πολέμησα τον Χριστό, πόσο πολύ αμφισβήτησα τον Χριστό, πόσο πολύ μίλαγα σε όλους εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας και μόλις πήγα στο γιατρό και μου είπε, παιδάκι μου, καρκίνο. Το πρώτο που έκανα όταν βγήκα από το γιατρό ήταν κοντά η Παναγία η δεξιά, πήγε και της άναψα, λέει, 10 κεριά. Και από τότε ψάχνω την Παναγιά, ψάχνω τους Αγίους, ψάχνω τον Χριστό, ψάχνω την Εκκλησία. Και όταν το διάβασα την ευχούλα, και του είπα, θέλω να δεις την Κυριακή, να κοινωνήσεις, παπά, είναι πολύ μακριά. Ήρθα, λέει, 4 ώρες δρόμου και ήρθα, είναι η δεύτερη φορά τον τελευταίο καιρό που επισκέφτομαι τη Θεσσαλονίκη. Μία για τον καρκίνο και μία για σένα. Του λέω, τότε να πας εκεί που είσαι να κοινωνήσεις. Λίγησε γονάτιση και μου λέει, θέλει και σε μένα ο Χριστός να έρθει μέσα. Τώρα, του λέω, τώρα δεν είναι αρθεί τρέχοντας. Και τότε όμως που τον αμφισβητούσες, ήθελε ο Χριστός να έρθει μέσα σου. Ο Χριστός πάντα θέλει να έρθει μέσα μας. Ο Χριστός κάθε μέρα θέλει να έρθει μέσα μας. Όχι στους 5-10, στον κάθε ένα. Στον κάθε ένα ο Χριστός θέλει, ποθεί, λαχταράει, δακρύζει από συγκίνηση, από αγάπη, από λαχτάρα. Πότε θα τον ζητήσουμε να έρθει μέσα μας. Γιατί δεν θέλει να μας κερδίσει
ο διάολος. Όχι. Ο Χριστός μας θέλει όλους κοντά Του. Όλους κοντά Του. Όλους κοντά Του μας θέλει. Γιατί ο Χριστός μας αγαπάει. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό γεννιέται κάθε χρόνο. Γι' αυτό ήρθε στη γη και έγινε άνθρωπος. Για να μπορέσει, λέει, να κάνει τον κάθε ένα μικρό Θεό. Φίλο Του, παιδί Του, συν Θεό μαζί Του. Τόσο σπουδαίος Θεός είναι. Να είστε καλά και να ετοιμαστούμε όλοι για καλά. Πού θα κεράσετε τώρα? Έχουν να περάσουν όλοι από το καφενείο. Να περάσουν όλοι, λέει, από το καφενείο εδώ. Διευθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.